Η εκδίκηση του Πούτιν είναι στην αρχή, αλλά δυστυχώς τεράστιες οι απώλειες. 1.300 στρατιωτών Ουκρανών και 750 κατεστραμμένων τέθωρακισμένων. Οι Ρώσοι ανέκτησαν Κορένεβο, Ολκόφκα στο Κούσκ. Ο Σίρσκι που βλέπετε και ο Ζελένσκι σε μέγα πανικό. Επίσης στο Χάκβο συνεχίζουν οι Ρώσοι την προέλασή τους προς Χλίμποκ και Λιπτσί. Κουπιανσκ, Σβατό, Κρέμινα προέλασαν προς την περιφέρεια Λουχάνσκ και στο Τσάσοβιαρ. Οι δικές δυνάμεις Ρώσων μπήκαν στην πόλη. Καταραίει και η πόλη Τορέτσκ από μέρες το λέω. Οι Ρώσοι φτάνουν στο Ποκρόβσκ αλλά εκεί έχουν πέντε οχυρώσει οι Ουκρανοί. Στο Ούγκλεντα προχωρούν από τη δυτική πλευρά και την έχουν απομονώσει επίση στην πόλη. Πρόσοχη εδώ, μεταξύ Ποκρόψ και Ούγκλεντα, ένα τεράστιο χώρο που υπάρχει, εάν αυτό καταρρεύσει, πέφτει το Ντονέτσκ. Και η Σαχάραβα πρώην επιμένει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική θέλουν κλιμάκωση. Οι Άγγλοι πάνω απ' όλα. Σχεδιάζουν όμως οι ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας να στοχεύσουν με στον σάντο μήκους 600 χιλιόμετρων εντός Ρωσίας. Υπάρχει και ξεχωριστό ρεπορτάζ με πύραυλο Ουκρανίας 750 χιλιόμετρων. Βελινέκες θα στοχεύσουν το ρωσικό στόλο Νοβοροσισκ την προεδρική κατοικία Σότσι, το σύστημα αεράμυνα στη Σεβαστούπολη, εργοστάσια αμυντικού εξοπλισμού πυρομαχικών περιοχή από την Νότια Ρωσία μέχρι Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, κόμβου μεταφορά που χρησιμοποιούνται για διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού, καυσίμων και άλλων αγαθών για ρωσικό στρατό. Διότι προχθέ 20 φορτηγά κόμβοι με αγαθά διατροφή και άλλα τα κατέστρεψαν οι Ρώσοι θάνοντας αυτά στο Κιούσκ. Ναι, θέλουν να ενσταλάξουν τον δρόμο στις ψυχές ρωσών πολιτών της ενδοχώρας. Η Ρωσία δεν ητάται τι τρόπος. Τι θα κάνουν; Θα χτυπήσουν με Αμερικανικά οπλά; Τότε θα ακολουθήσει πυρηνικός πόλεμος. Αυτό τονίζει ο τέος αξιωματικός CIA, Σκοτ Ρίτερ. Ανάλογη προειδοποίηση και η Ζαχάροβα που επιμένει πως θέλουν κλιμάκωση από δύση. Σκοτ Ρίτερ, τέος επιθεωρητής όπλων ΟΙΕ, τέος τέλεχος CIA, τον βλέπετε. Έχει καταστεί σαφέ, μα λέει, ότι ω πυρηνική δύναμη όχι μόνο δεν θα νικηθεί η Ρωσία, αλλά δεν μπορεί να ιτηθεί στρατηγικά. Αν υπήρχε τέτοια πιθανότητα, η Ρωσία θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό τη οπλοστάσιο για να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, μα ποτέ. Και ο Βουτσίτς περιμένει πόλεμο εδώ και τρει-τέσσερι μήνε. Πάρτε σοβαρά το Λαυρόφ και τα ρωσικά αντίπεινα στι ΗΠΑ. Ο Ρίτερ υπενθυμίζει επίση τι προειδοποιήσει του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, που αμφισβητεί την προφανή υπεποίθηση ΗΠΑ ότι μια σύγκρουση Ρωσία-ΝΑΤΟ θα περιοριζόταν στην Ευρώπη. Προημερών σα είχα κι άλλον αναλυτή που αποφαινόταν τα ίδια. Τι θα είχαμε τότε μια γενικευμένη σύγκρουση με πυρηνικά όπλα, μια παγκόσμια καταστροφή. Εν κατακλείδη τονίζει ότι όλα αυτά θα επέλθουν καταστροφή Ευρώπης, Ενωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, γιατί είπα και το ΝΑΤΟ δεν είναι ειλικρινείς για την κατάσταση στην Ουκρανία. Εκφράζει την πεποίθησή του η να απορρίψουν τα περαιτέρω ουκρανικά αιτήματα ο Ζελόνσκι ετοιμάζεται να έβρεθει στην Ουάσιγκτον για να λάβει ισχυρότερα όπλα. Και η 36χρονη εκπρόσωπο Πενταγώνου Σαμπρίνα Σιν επιβεβαιώνει ότι το καθεστώ Κιέβου δύναται να χρησιμοποιήσει όπλα Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν χτυπήσουμε στο σαν το την Κρυμαία, σε αυτό ευελπιστούν. Οι research και analytics αναφέρει ότι εκπρόσωποι της MI6 παραδέχτηκαν σε συνομιλίες μου κρανού στρατιωτικούς αξιωματούχους ότι οι πιθανές απώλειες μεταξύ τουριστών κατά τη διάρκεια επιθέσεων σε γέφυρα κρεμαίας θα ήταν ένα σημαντικός χρήσιμος παράγοντας. Αποθέσει ισχύω να επιτύχουν ειρήνευση. Βαντεϊμ Κοζιούλιν. Μα λέει ότι γέφυρες γέφυρε στο Δνύπερο που δεν έχουν καταστραφεί ω τώρα διότι δεν γίνεται με συμβατικές γομώσεις. Μάλλον θα χρειαστούν τακτικά πυρηνικά όπλα. Γόμωσης υψηλής ακρίβειας. Ενώ οι Ουκρανοί στοχεύουν οπουδήποτε, οι Ρώσοι δεν θέλουν να συγκρουστούν με Ουκρανική κοινωνία. Μόνο με στρατό. Καταστρέφουν στρατιωτικές ενεργειακές υποδομές. Εδώ το χαρτί που είχαν αποποχή που συζητούσαν στην Κωνσταντινούπολη συμπεφωνήσει, αλλά οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί του είπαν του Ζελέσκι, όχι, δεν θα καθίσει τα ΟΑΣ σου, συνέχισε πόλεμο. Μια συγκλονιστική μαρτυρία. Δεν μας αντικατέστησαν. Ο ασύρματός μας ξεκίνησε να μην λειτουργεί. Τη δεύτερη μέρα της αποστολής σταμάτησε τελείω να λειτουργεί, αλλά και πάλι δεν μας αντικατέστησαν. Κατάλαβα από τις συνομιλίες τους πως μας έχασαν. Δεν ήξεραν καν που είμαστε, ούτε ήξεραν που να μας ψάξουν, τονίζει ο Ουκρανός διοικητής. Άντων Φουρνο Λένκο. Όλα αυτά διαβάζουμε στο Ρίανου Και εννοείται χάθηκαν όλοι. Το έλεος. Κάθε έφρον πολιτικός, απλός πολίτης της Δύσεως, περιμένει από τους ηγίτορες του Δυτικού Ημισφυρίου. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.